Εμείς θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο, καθώς χιλιάδες βιβλία είναι στη διάθεση, βρίσκονται στη διάθεση των δημοτών εκεί στον Άγιο Νικόλαο και, και των πολιτών. Μέσα από την ανανεωμένη βιβλιοθήκη, δημοτική βιβλιοθήκη, είναι η Κουνδούριος Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εκεί βρίσκεται ο κύριος Χάρης Αλεξάκης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Την καλησπέρα μου, κύριε Αλεξάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Μαγιαντόπουλε. Λοιπόν, προηγήθηκε σκληρή δουλειά από μια πολύ δυνατή ομάδα και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Ναι, νομίζω ότι ήταν ένας στόχος που είχαμε βάλει στο Δήμο Αγίου την επαναλειτουργία της Δημοτικής Κουνδούριος Βιβλιοθήκης. Πλέον, περνώντας ένα ψηφιακό κόσμο, με ολοκληρωμένη καταλογράφηση, με αναρτημένα όλα τα βιβλία που βρίσκονται στη διάθεσή της, ώστε να μπορεί ο οποιοσδήποτε να μπορεί να τα αναζητήσει και να μπορεί κάποια από αυτά να τα δανειστεί ή κάποια από αυτά που δεν είναι σπάνια δανειζόμενα να τα αναζητήσει στο χώρο της βιβλιοθήκης. Βλέπουμε, πήρε χρώμα η βιβλιοθήκη. Από όσο μπορούμε να δούμε από πίσω. Είμαστε στο παιδικό τμήμα, έτσι, άρα ο χώρος αποδείχθηκε ότι είναι μικρός με όλο τον πλήθος των βιβλίων που είχαμε, άρα συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να την εμπλουτίσουμε κι άλλο. Μιλάμε για πόσους τίτλους βιβλίων? Αυτή τη στιγμή στη βάση μας βρίσκονται γύρω στις 23.000 βιβλία, περιοδικά, όλων των ειδών, σπάνια, δανειστικά και μη δανειστικά, παιδικό τμήμα. Υπάρχουν τμήμα με λασιθιώτες δημιουργούς και υπάρχουν ακόμα αρκετά βιβλία που βρίσκονται στο στάδιο της καταλογογράφησης και της συμπλήρωσης αυτής της βάσης. Κύριε Αλεξάκη, πώς μπορεί ένας δημότης να προσέλθει? Φαντάζομαι έχουμε και αυτούς τους περιορισμούς με τους ελέγχους, με τη διαδικασία ελαιοπανδημίας. Πώς μπορεί, πρέπει να κλείσει ραντεβού για να έρθει? Όχι, όχι, όχι. Θα μπορεί πρώτα, επειδή ξεκινάμε και πάλι την λειτουργία της βιβλιοθήκης από μηδενική βάση, όλοι οι χρήστες πρέπει να βγάλουν την καινούργια τους κάρτα, ναι, το οποίο μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά στη σελίδα της βιβλιοθήκης. Η σελίδα της βιβλιοθήκης είναι kundurios.lidoc.gr. Εκεί μέσα θα μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης, πώς θα γίνει η εγγραφή, πώς μπορεί να γίνει ο δανεισμός των βιβλίων. Κάποιος μπορεί να περιηγηθεί στη βάση και να διαλέξει το βιβλίο, να το κρατήσει και να περάσει από τη βιβλιοθήκη να το παραλάβει. Αυτή τη στιγμή οι περιορισμοί δεν μας επιτρέπουν τη χρήση του αναγνωστηρίου, όμως μπορούν να προσέλθουν με επίδειξη rapid test και πιστοποιητικού εμβολιασμού, ναι, και να αναζητήσουν το βιβλίο που θέλουν και να μπορούν να το δανειστούν πλέον, γιατί ένα βιβλίο είναι ένας πολύ καλός φίλος αυτές τις δύσκολες μέρες. Και έντονη στροφή των Ελλήνων γενικά μέσα στα περιοριστικά μέτρα και την πανδημία στο βιβλίο. Αξιέπαινη η προσπάθειά σας, που σίγουρα θα έχει αποτέλεσμα και σίγουρα θα αυξηθούν και όλοι αυτοί που θα έρθουν στη βιβλιοθήκη να πάρουν βιβλίο. Αυτό καταγράφεται και στα Χανιά που βγάζουμε και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Υποθέτω θα υπάρξει και στον Αγίου Νικόλαο. Ελπίζουμε να γίνει αυτό. Στόχος μας είναι περαιτέρω ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Σχεδιάζουμε κάποιες δράσεις όταν το επιτρέψουν το επόμενο διάστημα και συνεχίζουμε τη δουλειά, καθώς ο Δήμος διαθέτει ακόμα μια πολύ σημαντική βιβλιοθήκη, την Ιλιάκη Βιβλιοθήκη που βρίσκεται στη Νεάπολη, επίσης με πάρα πολύ πλούσιο υλικό, το οποίο θα ξεκινήσουμε άμεσα να συνεχίσουμε να κάνουμε και εκεί μια αναδρομή, την ψηφιακή καταλογογράφησή της, που πραγματικά και εκεί θα αναδειχθεί ένας σημαντικός πλούτος για την περιοχή μας. Καλύψαμε την περασμένη εβδομάδα τη φωταγώγηση του δέντρου εκεί στην καρδιά του Αγίου Νικολάου. Τι έχουμε τις επόμενες μέρες? Έχουμε κάτι που αξίζει να το πούμε στους τηλεθεατές? Τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με τον Εμπορικό και τον Σύλλογο Εστίασης, έχουμε προγραμματίσει κάποιες δράσεις στο κέντρο του Αγίου Νικολάου, ναι, και άλλα και στη Νεάπολη. Εν αρχής, την ερχόμενη Κυριακή στις 19 του μήνα, θα πούμε ότι θα πεζοδρομηθεί το κέντρο του Αγίου Νικολάου και εκεί θα υπάρξουν μπάντες, θα καλύψει η φιλαρμονική του Δήμου Αγίου Νικολάου. Θα έχουμε μια μπάντα με κρουστά, τους μπάταλα που θα διασκεδάσουν τον κόσμο, μουσική στην πόλη. Άρα θα προσπαθήσουμε την Κυριακή που είναι εργάσιμη και ξεκινάνε ουσιαστικά οι χριστουγεννιάτικες αγορές, να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια άλλη νότα
στους επισκέπτες και μάλιστα στους δημότες που θα θέλουν να κάνουν τις αγορές τους. Υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα με άλλες δράσεις. Στόχος μας ήταν πάντα, όπως το είχαμε ξαναπεί, ότι να είναι ασφαλές. Άρα, αντί να φέρουμε τον κόσμο σε μια εκδήλωση, προσπαθήσουμε να φέρουμε την εκδήλωση στον κόσμο. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνδυαστεί με ασφάλεια να μπορέσουν να ενισχύσουμε και την τοπική αγορά. Κύριε Αλεξάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλά Χριστούγεννα. Βέβαια, καλές γιορτές. Λοιπόν.